Ένωση. Θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία, σας παρακαλώ, και θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γιάννης. Είναι κρυμμένο ότι πρέπει να είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, θα πρέπει να τα δείξουμε. Είναι, αν βλέπω καθόλου, λοιπόν, δεν το βλέπω καλά. Είναι κουμπάρος του κύριου Χρήστου Χρήστου. Είναι πρώην επαρχιακός της Λάρνακας. Συνελήφθη για προστασία και παράνομη κατοχή όπλου, προστασία στην πύλα. Πρώην επαρχιακός της Λάρνακας του ΕΛΑΜ. Εντάξει, και θέλω να βάλω ένα ερώτημα, εάν γι' αυτό το ΕΛΑΜ ήθελε τις άδειες οπλοφορίας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Δεν ήσασταν, λέτε, ικανοί για να υπηρετήσετε την πατρίδα σας. Έχετε δώσει, ναι, εγώ σέβομαι, εγώ δεν θα πω στους ιατρικούς όρους, σέβομαι πάρα πολύ, ναι, τα δεδομένα τα ιατρικά. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, εντάξει, γιατί ο καθένας μπορεί να κουβαλά ιατρικό ιστορικό, ναι, έτσι. Όμως, έχει απαντηθεί όμως είναι εδώ αυτό. Δεν είναι ικανοποιητικό η απάντηση που έχω λάβει από το ΕΛΑΜ. Λοιπόν, είναι ικανή να είναι φρουρή του Μιχαλολιάκου. Θα πάω, θα είμαι γρήγορη. Δεν θα... λοιπόν, συνελήφθη με ένα κιλό κοκαίνη. Είναι τοπικός στο Δάλι. Μην δείχνετε πάλι πρόσωπο. Του ΕΛΑΜ. Λοιπόν, όσο αφορά τους ναζιστικούς χαιρετισμούς με τον κύριο Μιχαλολιάκο και τη σχέση του ΕΛΑΜ με την Χρυσή Αυγή, αυτά έχουν γραφτεί, έτσι, από έγκριτους δημοσιογράφους στον τόπο μας. Έγινε μεγάλη συζήτηση. Και στο τελευταίο, το αφήνω γιατί αφορά τον κύριο Γκιάδη, πήγατε σε κέντρα εκπαίδευσης Χρυσής Αυγής και χαιρετάτε ναζιστικά εδώ. Και το ερώτημα εδώ είναι, πρέπει να απαντήσετε, κύριε. Σκέφτεστε να πάτε τώρα να υπηρετήσετε την πατρίδα σας? Λοιπόν, εγώ αυτό τα βάζω ως τροφή σκέψης. Είμαστε λίγα 24 ώρα να πάμε στις κάλπες. Θα πρέπει να μας δώσουν την ταυτότητά τους και είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από το ΕΛΑΜ. Μιλάμε για υπόκοσμο, μιλάμε για πώληση προστασίας. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω. Μισό λεπτό, πρέπει εμένα να δώσω το λόγο να απαντήσει, βέβαια, ο κύριος Γιάννη. Ως μάνα, ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, διεκδικούν την ψήφο του κυπριακού λαού και θέλω να σου πω, και θα το βάλω στην παρένθεση, δεν μπορούν να πηγαίνουν, γιατί κατέβαιναν στον κόσμο και μιλώντας μαζί τους, να βρίσκονται σε κάποιες θέσεις κλειδιά και να λένε αν δεν πάρουμε σε αυτή την κάλπη, σε αυτό το χωριό, 4 ψήφους, γιατί είναι οι συγγενείς, γιατί είναι ΑΒΓ, θα χάσετε τη δουλειά σας, δεν θα σας δώσω προαγωγή. Και με αυτές τις απειλές να προχωρούν, να τους βλέπουν να κουβαλούν ψώνια γιατί έχουν εκμεταλλεύονται τον πόνο. Ακριβώς. Γιατί κατεβαίνοντας στον κόσμο, είμαι δημοσιογράφος, Μαρίνα μου, αυτή τη στιγμή δεν είμαι πολιτικός και δεν ήρθα εδώ για να εκθέσω τον οποιοδήποτε. Υπάρχουν ερωτήματα, ανησυχώ για τον τόπο μου και ποιος θα πάει να με εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ο κύριος Γιάδης και ο κύριος Χρήστου και οποιοδήποτε ανήκει στις τάξεις του ΕΛΑΜ θα πρέπει να απαντήσουν χωρίς υπεκφυές. Καταρχάς θέλω μια απάντηση για την τελευταία φωτογραφία που είδαμε. Δεν περιμένω αν θα απαντήσεις για όλους, αλλά εδώ είσαι όντως εσύ. Θα ήθελα μια απάντηση. Θα τελειώσουμε και ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω απάντηση σε αυτό το, και μετά το λόγο, θέλω να Γιάννη. Προχωρήσω σε συζήτηση σε ουσιαστικά θέματα όσο αφορά τη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν θα πάμε εκεί. Λοιπόν, παγιό ξαναζεσταμένο φαγητό. Δυστυχώς κάποιοι φαίνονται να κρίνεται το πολιτικό τους μέλλον. Και προσπαθούν... Το δικό μου πολιτικό μέλλον. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, κυρία... και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν σας διέκοψα, αν είστε δημοσιογράφος, αφήστε με να απαντήσω τώρα. Λοιπόν, κάποιος κρίνεται το πολιτικό τους μέλλον. Φαίνεται στις 26 του Μάη κάποιος κλονίζεται η δική τους θέση και το πολιτικό τους μέλλον, όπως ανέφερα πριν. Ως εκ τούτου θα πρέπει να πιαστούν από παντού για να μπορέσουν να διατηρηθούν στη ζωή. Είναι κίνηση πανικού, λέτε. Είναι κίνηση πανικού, είναι κίνηση των τελευταίων. Δεν τελώ υπό πανικό. Τελώ υπό πανικό γιατί είμαι πανικό. Δεν το λέει προσωπικά, αντιλαμβάνομαι ότι το λέει για την ΕΔΕΚ. Ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας σας ζητώ, είναι εμάνα, να μου απαντήσετε ευθέως σε αυτά τα ερωτήματα. Έχετε φύγει από τον χώρο της δημοσιογραφίας, ναι, οπότε δεν θα μου θέτετε ερωτήματα, θα σας απαντήσω. Να απαντήσετε, οπότε, μου, κύριε Γιάννη. Σεβαστή δημοκρατία και μην λειτουργείτε φασιστικά και με διακόπτετε, κύριε Γιάννη. Εγώ δεν είμαι ούτε φασισμό, λοιπόν, εσείς εξυπηρετείτε. Λοιπόν, κύριε Ιωάννη. Εσείς χαιρετάτε με ναζιστικά συθήματα. Θέλω να ακούσω την απάντηση. Αν μας επιτρέψει, ναι, κύριε Ιωάννη, ναι, θα απαντήσουμε. Ναι. Λοιπόν, ξανασερβίρουν παγιό ζεσταμένο φαγητό για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Έχω απαντήσει από το 16 από εδώ αυτόν το πάνελ όπου ήμουν με εκπρόσωπον του ΑΚΕΛ, ναι, ότι αποτελεί προϊόν παραποίησης η συγκεκριμένη φωτογραφία. Δυστυχώς κάποιοι τα επαναφέρουν, επανέρχονται συνεχώς πάνω στα ίδια γεγονότα. Όσον αφορά το θέμα του στρατού, αυτό δείχνει
Το θέμα του είναι το επίπεδο του πολιτικού επίπεδου που έχουν κάποιοι. Δεν σέβονται ακόμα και σοβαρότατα θέματα υγείας. Τα σέβομαι. Κυρία Ιωάννου, σας παρακαλώ, κυρία Ιωάννου. Σέβομαι τους ιατρικούς λόγους που επικαλείστε. Φαίνεται πως σας σέβεστε, κυρία. Απλά τώρα, κυρία Ιωάννου, φαίνεται πως σας σέβεστε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω, κυρία Ιωάννου. Απλώς σας ρωτώ, αν σας περνά από το μυαλό να επιστρέψετε στις τάξεις εθνικής φρουράς και να υπηρετήσετε την πατρίδα σας, την οποία επικαλείστε ότι αγαπάτε, και υποφέρομαι γιατί κάποιοι προγόνοι σας έχει εδώ και 45 χρόνια που ψάχνουμε να βρούμε το δίκαιο μας. Με τοπικές βοήθειες και πραξικοπήματα εδώ στην Κύπρο. Ρωτάτε τον κύριο Γιάδη προσωπικά αν θα επιστρέψει. Ναι, τον ρωτώ, Μαρίνα. Μα θα υπηρετήσει την πατρίδα που επικαλείται και τόση αγάπη. Ναι. Και υπάρχει βέβαια σοβαρός ιατρικός λόγος, το ξέρω. Ναι, λέω, από τη στιγμή όμως που θέλει να εκπροσωπήσει την πατρίδα και είναι εντάξει, ναι, και θέλει να εκπροσωπήσει, ναι, θέλω να αφήσουμε το ιατρικό κομμάτι λίγο έξω από τη συζήτηση. Μπορεί να κρατά και σημειώσει στην Αφρική Φρουρά. Δεν είναι ανάγκη να κρατά και όπλα. Ναι. Έχουν πνιγιά από τον πανικό, φαίνεται, και επιμένουν. Αλλά αυτό είναι το δείγμα του πολιτικού τους πολιτισμού, που ασχολούνται ακόμα και με σοβαρότατα θέματα υγείας. Και μάλιστα στην ανακοίνωση την οποία είχα εκδώσει εγώ προσωπικά για το δικό μου θέμα υγείας, μιας και αναφέρθηκε. Ναι. Θέλω να απαντήσουμε λίγο και στην ουσία μου, γιατί εδώ μιλάμε για ποινικά αδικήματα, κύριε Γιάννη. Είχα αναφέρει ότι μακάρι να είχα την υγεία μου. Και κύριε, να έκανε Γιάννη, κανονικά τη θητεία μου στο στρατό. Έχω βάλει αυτό. Κυρία Ιωάννου, δεν είσαστε δημοσιογράφος. Θα το βάλουμε. Ωραία. Να μου απαντήσετε. Θέλω. Αγωνιό και ανησυχώ για το μέλλον αυτής της πατρίδας. Και οι διεκδικούν την ψήφα, εκμεταλλευόμενη την οικονομική κρίση. Θέλω. Για να πάρουν θέση στη Βουλή. Εδώ στη Βουλή ήταν η διαδικασία καταδίκησης Χούντας. Και είχε φύγει ο κύριος Χρήστος Χρήστου από την αίθουσα. Την ώρα που γινόταν η διαδικασία καταδίκησης. Ήσασταν εκεί, κυρία Ιωάννου. Εκεί ήταν ο κύριος Χρήστου. Ήταν ο κύριος Μυριάκου, ο Μυριάκου. Εκεί ήταν ο κύριος Χρήστου. Εκεί ήταν ο κύριος Χρήστου, κυρία Ιωάννου. Εκεί ήταν ο κύριος Χρήστου, κυρία Ιωάννου, και ο κύριος Παπαγιάννης καθόταν στη θέση του. Εσείς λέτε ήταν εκεί. Εκείνη τη στιγμή και οι δύο βουλευτές μας ήταν εκεί. Θέλω να απαντήσουμε λίγο για το θέμα. Εγώ ήμουν στη Βουλή και γνωρίζω, κυρία Ιωάννου. Σας παρακαλώ. Καταδικάζετε τη Χούντα. Κυρία Ιωάννου, είσαστε δημοσιογράφος. Όχι, δεν είναι ερώτημα. Συγγνώμη, έχουμε δύο δημοσιογράφους εδώ. Αφήστε με να σας απαντήσω. Καταδικάζετε τη Χούντα. Θα με επιτρέψετε να απαντήσω. Ναι, ακούω. Ναι. Απαντήστε, αλλά εγώ θέτω ένα άλλο ερώτημα. Πολύ. Έχετε υποψήφιους που έχουν εναντίον τους ποινικά αδικήματα, έχετε μέλη του κόμματος που έχουν εναντίον τους ποινικές υποθέσεις. Λοιπόν, κυρία Χατζηκώστα, εδώ πέρα υπάρχει πάρα πολλά το τεκμήριο της αθωότητας. Πρώτα, ναι, απ' όλα. Τώρα, αν κάποια. Όταν μιλάμε για σύλληψη και καταδίκη. Αν κάποιοι ψηφοφόροι, δεν υπάρχουν καταδίκες, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε για κάποιον που να έχει καταδίκη. Υπάρχουν σε εξέλιξη υποθέσεις όμως. Αυτό αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που μου απαντάτε. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν καταδίκες και ούτε πήγα στις φυλακές να κάνω ένα. Δεν είμαι εγώ που έχω. Κυρία Ιωάννου, σας παρακαλώ, κυρία Ιωάννου. Είναι μέλος που ελέγχετε τα πρόσωπα που μπαίνουν στην ομάδα σας. Ελέγχετε το ποινικό. Κυρία Ιωάννου, γιατί δεν σας πιάνει η διαβεστησία για το μόλις πρόσφατα συριακό δολοφόνο, από ποιες τάξεις ανήκα. Γιατί δεν σας πιάνει η διαδικασία για άλλες δολοφονίες. Με συγχωρείτε τώρα, μην πάρουμε τον καταφύγιο και πολιτικοποιήσουμε το θέμα. Το επίπεδο μας είναι το εξής, υπάρχει και βίντεο που σηκώθηκε ο κύριος Χρήστος Χρήστου από την Βουλή, από την Επιτροπή. Θα ζήσουμε πιο σοβαρά θέματα. Το πιο σοβαρό είναι τούτο, που θα δούμε πριν αρχίσουμε. Μάλιστα, κυρία Ιωάννου, δεν ήμασταν εμείς που διαλύσαμε τον συνεργατισμό στον οποίο είχατε χέρι μέσα. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ότι εκμεταλλεύεστε την οικονομική κρίση. Τα χρήματα που διασπαθήσατε, κυρία Ιωάννου. Για την υφαγή των ψήφων, για να πάρετε το μέσο να πάτε στη Βουλή να κάνετε πείρα. Τρώμε όλο το χρόνο έτσι. Τρώμε όλο το χρόνο έτσι. Ελέγχετε το ποινικό μητρό των μελών σας, πείτε μου. Θα μας αφήσετε να απαντήσουν. Πείτε μου αυτό που σας ρωτώ. Ναι, φυσικά, το μελό μας φυσικά και το ελέγχουμε, αλλά δεν μπορώ να ξέρω για τον οποιοδήποτε ψηφοφόρο τι συμβαίνει, όπως και για όλα τα πολιτικά κόμματα. Ναι. Νομίζω δεν πήγαινε κάποιος μέσα στις κεντρικές φυλακές και να ρωτήσει ο καθένας σε τι κόμμα να ανήκει. Καταδικάζετε τη δράση της Χούντας. Λοιπόν, κυρία Ιωάννου, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, θα σας απαντήσω, κυρία Ιωάννου. Περιμένετε, δεν είστε δημοσιογράφος. Δεν είστε δημοσιογράφος, κυρία Ιωάννου. Να το κλείσουμε όμως εδώ. Λοιπόν, Μαρίνα μου, θέλω να μου απαντήσετε. Εγώ περιμένω, επειδή εσείς και ο πρόεδρος σας, ο κύριος Σιζόπουλος, είναι ο πρώτος πάνω στο να αλλάζει τα δεδομένα και να διαδίδει ψέματα. Όπως ήταν και ο φάκελος της Κύπρου, ο οποίος έχει κάνει. Είμαστε ψεύτες τώρα. Έτσι είναι, κυρία Ιωάννου. Υπάρχουν